Οδηγίες για να ειδοποιήσουν άμεσα με ειδοποιητήρα τηλεφωνικά με άλλον πρόσφορο τρόπο τους οφειλέτες του δημοσίου, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες από το Υπουργείο Οικονομικών ιεφορίε. Οι επειδή από την 1η Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, που προβλέπει αυτόφορο και ποινέ φυλάκιση σε εξυπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ, καλεί τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΗ να προχωρήσουν τι αμέσως επόμενε ημέρε στην ειδοποίηση όσων είχαν βεβαιωμένε οφειλές προ το δημόσιο έως 30 Σεπτεμβρίου 2010, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τι αυστηρέ ποινέ τη νομοθεσία. Οι διατάξεις που ενεργοποιούνται από την 1η Αυγούστου 2011, προβλέπουν ότι το αδίκημα της μη εξυπηρέτησης οφειλών προς το δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ είναι διαρκές, με αποτέλεσμα να επιβάλλει τη διαδικασία του αυτοφόρου και ποινές φυλάκισης για τις ακόλουθες περιπτώσεις για οφειλέ συνολικού ύψου άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του χρόνου που κατέστησαν λήξη μέχρι την 31η Τρίτου 2011, για οφειλέ συνολικού ύψου άνω των 10.000 ευρώ, για τι οποίε κατά την ω άνω ημερομηνία δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερι μήνε αφότου κατέστησαν λήξη Για την αποτελεσματικότερη ίσπραξη των λεξιπρόθεσμων οφειλών, το Υπουργείο Οικονομικών, όπω έχει ήδη ανακοινωθεί, θα αναθέσει σε ιδιωτικέ, συλλεκτικέ και νομικέ εταιρείε τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Οι έλεγχοι αυτοί θα ξεκινήσουν αρχικά για τους 10.000 περίπου μεγαλοφυλέτες.